Φάμπολα Sport, είμαστε εδώ στο γήπεδο της Αλαβούτα, όπου ήρθαμε να μιλήσουμε για τον αθλητικό όμιλο Περιστερίου. Μαζί μας έχουμε τώρα τον τερματοφύλακα του ομίλου, τον Δημήτρη Τσιώση. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, σε 6 πρώτες αγωνιστικές η ομάδα είναι αίτητη, έχετε 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και είστε στην κορυφή με το Χολαργό. Πράγματι, είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα για την ομάδα μας. Όπως είπατε και εσείς, έχουμε 4 νίκες και 2 ισοπαλίες σε 6 παιχνίδια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή την αρχή και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε έτσι όσο καλύτερα μπορούμε, βλέποντας κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Λοιπόν, την προηγούμενη αγωνιστική κερδίσατε το Βίρονα 2-0 εκτός έδρας. Ήταν δύσκολη νίκη. Κανένα παιχνίδι στην Α κατηγορία δεν είναι εύκολο, πόσο μάλλον κόντρα σε μια πολύ δυνατή ομάδα όπως ο Βίρονας, όπου αγωνιστήκαμε το περασμένο Σάββατο. Η ομάδα πέδωσε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Όλοι οι παίχτες έβγαλαν το 100% και ήρθε η νίκη με 2-0 σε μια πολύ δύσκολη έδρα, με ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο, όπως είπα και πάλι. Ωραία. Δημήτρη, την άποψή σου για τον όμιλο, ξεχωρίζεις κάποιες ομάδες στον όμιλο? Είναι πάρα πολύ νωρίς, θεωρώ, μετά από 6 αγωνιστικές να μιλήσουμε για φαβορί. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές ομάδες, ομάδες με ιστορία, όπως ο Λυσιακός, όπως η Αγία Παρασκευή, ομάδες που πρωταγωνιστούν κάθε χρόνο, όπως ο Χολάργος. Είναι ένας όμιλος ο οποίος είναι, θεωρώ, ισορροπημένος. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές ομάδες. Φαίνονται ήδη στα αποτελέσματα, όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και στο τέλος να δούμε το ταμείο, τι θα έχουμε συγκεντρώσει. Στόχος της ομάδας είναι να πρωταγωνιστήσει? Στόχος της ομάδας είναι να κάνει κάθε φορά και ένα βήμα παραπάνω. Ήδη από πέρσι κάναμε μια πολύ σπουδαία πορεία στην 5η θέση του πρωταθλήματος. Στόχος είναι το βήμα παραπάνω. Κοιτάμε, όπως είπα, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν είναι αυτός σκοπός για μας το πρωτάθλημα ή οτιδήποτε άλλο. Απλά εμείς θέλουμε να κάνουμε όσο καλύτερη πορεία μπορούμε. Συνεργασία σου με τον coach, τον Αλβέρτο Παπαδάκη, τον Χρήστο Παλίδη. Το τεχνικό team και ο coach Παπαδάκης και ο κύριος Παλίδης και ο κύριος Δρογκίτης, με τον οποίο εγώ συνεργάζομαι καθημερινά, ο προπονητής τερματοφυλάκων, είναι εξαιρετική. Έχουμε κάνει ένα κράμα νέων παιδιών και οι coach βοηθούν πάρα πολύ σε αυτό, ώστε να παραμείνουμε συμπαγείς και προσιλωμένοι στους στόχους μας. Θεωρώ ότι η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ ευχάριστη και απολαμβάνουμε και τους καρπούς της, τις 6 πρώτες αυτές αγωνιστικές. Η διοίκηση είναι κοντά σας? Ναι, πράγματι η διοίκηση είναι κοντά μας. Είναι ένα σωματείο στο οποίο πράγματι βλέπουμε τους ανθρώπους είναι δίπλα μας σε κάθε μας βήμα και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να νιώθουν τη στήριξη της διοίκησης δίπλα τους. Το κλίμα στα αποδυτήρια μεταξύ σας? Ίσως αυτό να είναι το πιο ευχάριστο πράγμα που έχουμε στον όμιλο Περιστερίου. Είμαστε όλοι, όπως είπα, νέα παιδιά και είμαστε μια παρέα εντός και εκτός γηπέδου. Και αυτό είναι πράγματι πάρα πολύ ωραίο να συμβαίνει στις ομάδες και είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω σε μια τέτοια ομάδα και σε μια τέτοια προσπάθεια. Παράπονα από τον αρχηγό, όχι, τον Γιάννη? Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω παράπονα από κανένα παιδί. Όλοι βγάζουμε το 100%. Το πειραχτήρι στα αποδυτήρια, ποιος είναι που κάνει τις περισσότερες φλάκες? Το πειραχτήρι. Είναι πάρα πολλά τα άτομα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος μέσα στα αποδυτήρια ο οποίος δεν κάνει πλάκες, να το πω έτσι. Είναι και η ηλικία τέτοια, βέβαια. Όλων των παιχτών. Δημήτρη, ποιον τερματοφύλακα θαυμάζεις, Έλληνα και ξένο? Έλληνας τερματοφύλακας, θεωρώ ότι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος είναι ο καλύτερος Έλληνας τερματοφύλακας αυτή τη στιγμή. Αγωνίζεται σε σπουδαίο επίπεδο, στο εξωτερικό. Τώρα, αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο, στο εξωτερικό, είναι ο Γιάν Όμπλακ της Ατλέτικο Μαδρίτης. Εξαιρετικός τερματοφύλακας, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί σπουδαίοι τερματοφύλακες. Η εποχή μας, ευτυχώς, έχει πάρα πολλοί σπουδαίοι τερματοφύλακες. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να τους παρακολουθούμε. Ωραία. Δημήτρη, τι να περιμένουμε συνέχεια του πρωταθλήματος από την ομάδα? Να περιμένετε ότι θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος, θα βγάζουμε την ίδια προσπάθεια σε όλα τα παιχνίδια και θα δούμε που θα μας βγάλει όλο αυτό. Για μας ο στόχος είναι η καλή πορεία, όπως είπα. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ να σου ευχηθώ να δεχθείς όσο το δυνατόν λιγότερα τέρματα. Να είστε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα και πάντα επιτυχίες και σε σένα και στην ομάδα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.